Λοιπόν, φίλες και φίλοι, άλλος ένας Έλλην μετανάστης, ο Στάθης, ο Κοσμάκης. Μετανάστης. Δεν είσαι μετανάστης, τι, εδώ γεννήθηκες? Όχι. Πού ήσουνα? Στην Ελλάδα γεννήθηκα. Άρα μετανάστης είσαι. Δεν το ζω έτσι το πράγμα. Δεν έχει σημασία. Θέλω να πεις ότι την έκανες πατρίδα σου τη Γαλλία. Όταν δεν έχω κάτι να πειράξω και δεν με πειράζουν, γιατί να αισθάνομαι μετανάστης. Πού γεννήθηκες στην Ελλάδα? Στον παράδεισο της Ελλάδας. Ποιος είναι αυτός? Γεννήθηκα σε πολλούς παραδείσους εκεί και πολλές κολάσεις. Στο σημείο που έπρεπε να γεννηθώ γεννήθηκα. Γεννήθηκα στο χωριό Ινιάδες, στις εκβολές του Αχελώου. Τι λες τώρα, σοβαρά? Από όπου είχες περάσει και σου είχα γράψει να επισκεφτείς τον αρχαιολογικό χώρο των Ινιαδών, ναι. Και μου είχες απαντήσει ότι είχες ήδη περάσει στα ίδια στα κόρια και βόρεια. Εκεί γεννήθηκα. Είναι δύο χωριά, το ένα σχεδόν απέναντι απ' το άλλο, το νέο χωριό, το νέο χώρι και η κατοχή. Άκου όνομα, κατοχή. Κατοχή, ναι. το θυμάμαι αυτό το όνομα. Ναι. Τα χωρίζει μόνο ο Αχελός. Γενικότερα η περιοχή λεγόταν παλιότερα με το παλιότερο διοικητικό πρωτόκολλο το ελληνικό, που ήταν όχι ο Καλλικράτης, ο Καποδίστριας. Ναι. Λεγόταν Ινιάδες, εκ του Ινέως, ναι. Του βασιλέως Ινέας, του γνωστού από την Καλλιδόνα. Ναι. Εσύ πότε έφυγες, από εκεί? Έφυγα νωρίς εγώ, Ιωσήφ, έφυγα από Ελλάδα το 80, αρχές 81. Σε ηλικία? 20 και κάτι, και κάποιους μήνες. Τι σε έκανε να φύγεις? Μια αδέσποτη του έρωτα. Φτάνει, την έφαγα. Γαλλίδα. Αδέσποτη, ναι. Ερωτικός μετανάστης δηλαδή. Ναι. Ναι, δεν είχα λόγο ιδιαίτερο να φύγω από Ελλάδα. Λίγη της απογοήτευσης της ελληνικής. Ναι. Ίσως να μην έφευγα, αν δεν ήταν αυτό, ίσως να μην έφευγα. Εμπορική κατεύθυνση, δηλαδή επαγγελματική κατεύθυνση, είχες πάρει στην Ελλάδα, σαν παιδί, σαν νέο? Ναι, είμαι από αυτό που λέμε σήμερα τεχνικό λύκειο. Ναι. Εφαρμοστήρια, τόρνο, φρέζα, τέτοια πράγματα. Θα βρίσκεις δουλειά στην Ελλάδα δηλαδή? Όταν τέλειωσα τη σχολή, λόγω του διπλώματος μηχανικής και λόγω της μόδας και της εργασίας που υπήρχε περισσότερο τότε από ό,τι σήμερα, κατέβηκα στον Πειραιά, γιατί λέγανε ότι μπορούμε να βρούμε εργασία σε πλοία, και δεν έκανα 50 μέτρα, πετάγεται ένα χέρι από μια πολυκατοικία, μου λέει ψάχνει για δουλειά εσύ. Μάλλον με έκοψε το περπάτημα σαν υπαρχιώτη. Και του λέω ναι, και με έστειλε σε ένα μέγαρο εκεί και δύο εβδομάδες μετά το πολύ βρέθηκα στην Ιαπωνία. Παραλαβή, ένα 28.000 τόνων. Παραλαβή. Ναι, και μέχρι να έρθει η ώρα για το στρατό, γύρισα όλες τις υπήρους πλην της Νότιας Αμερικής που πήγα αργότερα για άλλους λόγους. Και όταν ξανάρθες στην Ελλάδα, έμεινες, αγάπησες τη Γαλλία και δεν στην Ελλάδα? Όχι, στην Ελλάδα έκανα δύο προσπάθειες να κατέβω. Λόγω ότι η ανησυχία για το αν θα μάθουν τα παιδιά ελληνικά κυριαρχούσε και έκανα δύο προσπάθειες. Η μια ήταν το 92, κρίση οικονομική, καταλαβαίνω, θυμάστε, συγκατοίκηση, πώς το λέγανε αυτά, με το τέτοιο, με τον Μητσοτάκη και τους άλλους, και έφυγα πάλι το 95. Ναι. Και η δεύτερη προσπάθεια ήταν το 2002, και άντεξα μέχρι το 2000, αρχές 2008. Άντεξες, ε? Αυτή τη φορά μόνος μου. Την πρώτη φορά με τη γυναίκα και τα παιδιά. Άντεξα, ναι. Τρελή περίοδος. Οπότε ήρθες Γαλλία τότε? Όχι, στην ουσία δεν παράτησα ποτέ τη Γαλλία. Ναι. Και τις δύο φορές που ήρθα. Έτσι. Η πρώτη φορά ήταν με το σκεπτικό να μην ξανάρθω. Αν τα παιδιά σχολείο μεγαλώνοντας και είχαν αναπτύξει καθημερινότητα εκεί, σίγουρα δεν θα σκοπό να γυρίσω. Αλλά δεν έγινε αυτό και τελικά γύρισα πάλι. Τη δεύτερη φορά δεν γύρισα για να μείνω. Ίσως και να έμεινα όμως, έτσι. Είχε αρρωστήσει η μαμά,
με καρκίνο, τι θα έκανα. Αντί να περιμένω, όπως με την περίπτωση του πατέρα μου, που την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν κινητά, είχε πεθάνει Σάββατο, το έμαθα Δευτέρα βράδυ και δεν είδα καν ούτε κηδεία. Με τις σκέψεις αυτές έλεγα, μα να φύγει και η μάνα σου και να μην το μάθεις καν. Θα το μάθηνα ακαρία βέβαια σήμερα, έτσι, με τα μέσα που υπήρχαν ακόμα και τότε, αλλά να μην ζήσω και λίγο μαζί της, έστω κοντά της, έστω τριγύρω της για ένα διάστημα. Πράγμα που το έκανα, μου στήχησε ο κούκκος Αηδόνη, όπως για κάθε Έλληνα, εφόσον είναι εντός των πλαισίων της Ελλάδος, θέλει κότσια και η Ελλάδα σου ζητάει να δώσεις ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Και δεν την νοιάζει αν θα έχεις κάποια ανταμοιβή. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα καλά που υπάρχουν στη χώρα εκείνη. Πολύ ακριβά, τον ήλιο, τη θάλασσα. Τα πάντα, όλα. Όλα. Θα πληρώνουμε πολύ ακριβά. Τέλος πάντων, τι να πεις. Εδώ με τι ασχολήθηκες όταν ήρθες? Εδώ στην αρχή, εκείνη την εποχή, ήταν η εποχή που χρειαζόταν κανείς άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. Τίτλοι που εκδίδονταν για 5 χρόνια ανανεώσιμοι, αλλά μέχρι που το Σέγγεν και όλα αυτά, έτσι, αν και εμένα είχαν λήξει όλα από καιρό, δεν έχουν να κάνει σημασία, δεν είχα κάνει απολύτως καμία ανανέωση πλην της πρώτης έκδοσης των τίτλων αυτών, και μετά δεν υπήρχε πλέον κανένα πρόβλημα. Πού δούλεψες εδώ? Λοιπόν, στην αρχή δούλεψα μάγειρας για ένα εξάμηνο σε έναν τύπο που χρειαζόταν απαραίτητος ένα μάγειρα. Δεν ήμουν καν της δουλειάς. Ναι. Αλλά το ότι θα βρισκόμουν σε ένα ελληνικό περιβάλλον, αυτό με έκανε και πήγα. Μετά φεύγω από εκεί και βρίσκομαι στο ΣΕΡΝ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών. Ναι. Από το 84 μέχρι τέλειο 89. Τι έκανες εκεί? Εκεί δούλευε σε μια εταιρεία που είχαμε ως ευθύνη να κάνουμε μετρήσεις διαρροών ακτινοβολιών. Περίπτωση, και αυτό το ΣΕΡΝ είναι ιστορία ολόκληρη. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι. Ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει παγκοσμίως σήμερα, έτσι. Και μετά έφυγες από εκεί, δεν έμεινες εκεί? Από εκεί έφυγα, όταν τέλειωσα από εκεί πήρα ένα πιάνο μπαρ στις Άλπεις με καθημερινό θέαμα. Τι θέαμα? Jazz, μουσική δηλαδή. Jazz blues, blues rock. Αυτό. Δικό σου μαγαζί? Ναι. Μετά γυρνάω Ελλάδα το 91, από τότε που σου έλεγα. Εκεί έκανα μια κρεπαρία. Τίποτα δεν πήγε καλά. Το 95 ήταν. Το ήξερα, να σου πω την αλήθεια, αλλά πιο πολύ το πείσμα ήταν που με πήγε. Και σε γίνεται η Ελλάδα, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι μια χώρα απίστευτη, ίσως από τις πιο ωραίες χώρες του κόσμου. Αλλά πρέπει να έχεις λεφτά για να την διασκεδάσεις, να τη ζήσεις. Στα τρώει ο Ναι, όχι, αν πας για να δουλέψεις, ατύχησες. Όχι. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που σου παρουσιάζονται. Το πες. Πώς το πες? Να πας να δουλέψεις, να εργαστείς για να βγάλεις τα προς το ζήν. Με συγχωρείς. Άλλο το εργαστείς. Ναι, αυτό λέω. Άλλο το δουλεύει. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Στην Ελλάδα είναι το δουλεύει. Ναι, το δουλεύει. Ναι. Δεν το εργάζεστε. Όχι, όχι. Και σε εκμεταλλεύονται βέβαια και υπάρχουν. Εννοείται. Ναι. Όπου και να πας, παγκάρια. Ναι. Όπως λέω και σαν αυτά τα τραγούδια. Παγκάρια. Όπου και να πας, παγκάρια, γιατί είναι τούτο κακό. Να σου πω. Σαν να σε κάνει τώρα με πήγες αλλού, τώρα λες τα τραγούδια μου. Ναι. Και με πήγες αλλού, γιατί μου είπε ο Στέλιος ότι είσαι και μουσικός και συνθέτης κτλ. Κοίταξε, ναι. Από μικρός γρατσούναγα. Μάλλον είχα καλή φωνή, γιατί άρεσε. Τώρα φυσικά με το γύρας έχει αλλοιωθεί αρκετά. Έπαιξα για κάποια χρόνια σκηνή, όντας μέτριος σαν οργανοπαίχτης, αλλά πολύ καλύτερος στα φωνητικά. Ναι. Μετά μένω μόνος μου από μουσικούς, την εποχή που έβγαιναν τα Seconders. Οι μουσικοί μάλλον θα καταλαβαίνουνε. Πράγμα το οποίο μου έλυσε τα χέρια κυριολεκτικά, γιατί δεν χρειαζόμουν μουσικούς πλέον. Ναι.
Και εκεί που με τα βίας μπορούσα να διαβάσω ακόρντα σε μια σελίδα που είχε στίχους με τα ακόρντα από πάνω, εκεί μπήκα και είδα πώς δουλεύει η μουσική, όσο κατάλαβα και όσο καταφέρνω να την, ναι, να την κάνω να, να ανθίσει. Πες ακόμα. Αρμονία. Συνθέτω μόνο τώρα. Συνθέτεις, γιατί τα κάνεις τα τραγούδια αυτά? Τα αναρτώ εκεί κάπου και καμαρώνω. Και σε υπάρχουν. Τα κάνεις δισκάκια? Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω τέτοιες. Κάνεις απλώς σε μια λίστα, ας πούμε. Και... Ναι, ναι, τα προτείνω, τα ακούνε, τα εκτιμούν, δίνουν απόψεις. Πού, στο Facebook, πού τα ανεβάζεις? Και Facebook, έχω και ένα, μια σελίδα στο Reverb Nation. Μια για μουσικούς. Μάλιστα, πολύ. Που βάζουμε τα κομμάτια μας, ας πούμε. Όμως δεν το κάνεις επαγγελματικά πια αυτό. Όχι, αυτό είναι απλώς η αγάπη σου, είναι το χόμπι, ας πούμε. Από αγάπη προς την. Προς τη μάθηση. Επαγγελματικά τι κάνεις? Έχω ένα μικρό εστιατόριο. Τώρα. Πού? Σε μια διπλανή πόλη εδώ, στο Burke and Brace, λέγεται. Πάει καλά? Να. Δεν δανείζομαι για να το ξανανοίξω. Ναι, μπράβο, ναι. Έλα να σου πω. Είναι ήδη. Τι φαγητά προσφέρει εκεί? Ελληνικά. Α, ελληνικά, ελληνικά. Ναι, πώς το λες το εστιατόριο? Λέγεται Εις Ελαιόλαδον. Τι λες τώρα? Ναι. Και το γράφεις έτσι? Στα γαλλικά βέβαια, αλλού η εντολή. Θα μου κάνει φοβερή εντύπωση αν το έγραφε στα ελληνικά και από κάτω και στα γαλλικά. Στην γαλλικά. Αρχή η ιδέα ήταν να ονομαστεί Δείπνοσοφιστείων. Ναι. Αλλά βάλε τώρα ένα Γάλλο, δεν το προφέρει. Υπάρχει και στην Ελλάδα Δείπνοσοφιστείων. Από εκεί την πήρα την ιδέα. Από εκεί υπάρχει. Ναι. Ναι. Αλλά ήταν αδύνατον, γιατί πρέπει να έχει και κάποια ευκολία να προφέρεται η λέξη. Αλλά στην ουσία αντί να είναι ή αλουιλντολίβα ή Ισελεόλαδον ή Δείπνοσοφιστείων, τελικά είναι Εξυλληνιστήριων. Ναι, ναι. Έλα να σου πω. Γιατί όποιος μπαίνει εκεί μέσα δεν την κλειτώνει με τίποτα. Θα μου λες, ποιοι έρχονται εκεί συνήθως, ποιοι είναι θαμώνες? Εκεί είναι συνήθως Γάλλοι. Ναι. Ναι. Δεν έχει Έλληνες εκεί. Να έχει 2-3 Σκόρπιους. Προχθές γνώρισε ένα παιδί, ένας πελάτης ήρθε, ο οποίος είναι τον ορινολαρυγολόγος. Ορυλά που ήταν εμένα. Ορυλάς, ναι. Με μητέρα από Θεσσαλονίκη και πατέρα Γάλλο. Mm-hmm. Που μιλάει ελληνικά. Έχει μια κοπελιά στα 5-10 χιλιόμετρα το πολύ. Αλλά δεν βλεπόμαστε, γιατί είμαστε πρώτα-πρώτα, είμαστε λίγοι. Και έχουμε και τόσα διαφορετικά ενδιαφέροντα. Δεν μας... Για τους Έλληνες μιλάς? Ναι. Για την ελληνική κοινότητα γενικότερα? Δεν υπάρχει κοινότητα. Είμαστε τόσο λίγοι, δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται κοινότητα. Είμαι μόνος μου, το σηκώνω το φορτίο στις πλάτες μου. Δεν υπάρχει, περίμενα τώρα, δεν υπάρχει κοινότητα γιατί δεν θέλει να υπάρξει σαν κοινότητα ή γιατί... Δεν υπάρχει αριθμός Ελλήνων. Αριθμός Ελλήνων. Ναι, ναι. Ο Στέλιος μου είπε ότι είναι κανιά 500. Πού, στο, εκεί που είμαι εγώ? Όχι. Στυλιών υπάρχουν. Στυλιών είναι περισσότεροι. Ναι. Στυλιών όμως... έχει μια κοινότητα, για να καταλάβετε κυρίες και κύριοι, ναι. Πώς... ταξιδεύει ο Έλληνας μέσα από όλα αυτά που έχει υποστεί και υποφέρει ακόμη. Είμαι παίχτης μπιλιάρδου, έτσι, οι γνωστοί μου το ξέρουν. Και σε κάποιους από τους αγώνες που ήταν να έπρεπε να είμαι παρόν, στην προετοιμασία εκεί που ζεσταίνονται οι παίχτες δηλαδή, έχουν μπει ήδη τα ονόματα πάνω από τα τραπέζια των παίχτων που θα παίξουν στο 1, 2, 3, 4, 5 τραπέζια. Έτσι. Το δικό μου είχε μπει ήδη εκεί, με τον αντίπαλό μου και ζεσταινόμουν. Και βλέπω προοδευτικά έναν παππού έχει αλλάξει τρεις θέσεις προς εμένα. Ξαναγυρνάω το κεφάλι μου προς τα κύπα ακόμα, αμήχανα, τον βλέπω, είναι ακόμα 2-3 πιο κοντά. Και τελικά τον βρίσκω ακριβώς δίπλα μου. Και μου λέει με πολύ σπαστά ελληνικά, μου λέει Έλληνας είσαι? Λέω ναι. Ξαφνιάζομαι, μου εντυπωσιάζομαι, λέω εσύ, του λέω πώς? Μεγάλη ιστορία, μου λέει. Λέω, ανέπτυξε το, πες μου, θέλω να ξέρω. Λοιπόν, ακούστε ιστορία τώρα, έτσι. Μπαίνουν οι Τούρκοι στη Σμύρνη. Πλησιάζανε, συγγνώμη, στη Σμύρνη. Το έχουν μάθει μερικοί και μερικοί από αυτούς που το ξέρουν και ξέρουν, έχουν ιδέα για το τι πρόκειται να γίνει, ήταν και ένας βιομήχανος Γάλλος από την περιοχή της Λιών, ο οποίος είχε ένα εργοστάσιο κατασκευής χλωρίνης στη Σμύρνη. Χλωρίνη. Ναι. Και μόλις το έμαθε, ειδοποιεί τους εργάτες τους. Τους λέει έτσι και έτσι, έρχονται, δεν θα αφήσουν τίποτα. Όποιος θέλει σήμερα, αργότερο την τάδε ώρα, στο πλοίο, μόσα μπογαλάκια μπορεί να μαζέψει, την κάνουμε για Γαλλία. Ξέρετε πόσα άτομα έφερε εδώ?
5.000 άτομα. Τι μεγάλο πλοίο δηλαδή. Ναι. Έλληνες ήταν φιόλοι. Όλους τους εργάτες. Σμυρνή. Κάπου έχω ακούσει αυτήν την ιστορία. Κάπου την έχω ακούσει. Δεν ακούω πρώτη φορά από σένα. Κάπου την έχω ακούσει ότι κάποιος Γάλλος πήρε Έλληνες και τους έσωσε. Ναι. Και τους έφερε εδώ, τους έκτισε σπιτάκια μικρά μέχρι να ξαναπάρουν τα πάνω της η εταιρεία, να ξαναφτιάξουν πάλι άλλο ένα εργοστάσιο. Και όλοι αυτοί εδρεύουν στο Σαν Μπονελεμίου. Δεν ξέρω, μπορεί να. Γιατί έχει ονόματα πίσω πάνω. Μπορεί. Έχει ονόματα. Αυτή είναι η ιστορία τους. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε παντού. Μπορεί να είναι εύκολο να το πεις, αλλά όταν το διαπιστώνεις επί τόπου, παίρνει άλλη διάσταση το πράγμα. Παρόλες τις ελλείψεις που έχουμε πλέον, σαν είμαστε κουρασμένος πολιτισμός. Ναι. Μεγάλο το φορτίο. Δεν μπορείς να το κουβαλήσεις εύκολα μαζί σου και είναι και όλοι αυτοί που σε αποθαρρύνουν. Αυτοί που θέλουν την Ελλάδα να είναι μία ξεχασμένη ιστορία, γιατί έχουμε περάσει στους καινούριους καιρούς. Ναι, ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Το μια τάξη πραγμάτων. Από 2.000 χρόνια προοδευτικά, μέχρι που το χάψαμε κι εμείς. Το έχουμε πλέον. Νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να είναι δηλαδή. Μα και για κάποιον που δεν νομίζει, κάποιος θα τον τραβήξει το αυτή, έτσι. Μπορεί να είναι η μάνα του ίδια. Ναι, τι κάνεις, θα αλλάξει τον κόσμο, ας πούμε. Και καλά. Πού πας. Κινδυνεύουμε. Μην πεις τίποτα. Τσιμουριά. Άστο, θα δούμε. Και εδώ φαντάζομαι ότι περισσότερο σε αυτό εστιάζεται η μοναξιά που λες ότι έχεις. Η προσωπική μοναξιά. Εδώ, στο Ξενιθιά. Σχετικά με τους υπόλοιπους Έλληνες εννοώ. Δεν μου λείπει ιδιαίτερα να σου πω. Δεν μιλάνε, θέλω να πω, οι Έλληνες μετανάστες εδώ. Να μιλήσουν τι, να πάρουν το λόγο δηλαδή. Να πούνε δηλαδή κάτι, ρε παιδί μου, να πούνε ξέρω κάτι για μια άποψη, να πούνε κάτι για την Ελλάδα. Όχι, να πούνε κάτι όχι, γιατί πρώτα-πρώτα θα αντιμετωπίσουν τη σιγουριά που έχουν οι άλλοι για την Ελλάδα, γιατί οι υπόλοιποι την Ελλάδα τη γνωρίζουν από χρόνια, τη διδάσκονται από χρόνια. Με τον τρόπο και τις ελλείψεις και ότι νομίζουν ότι πρέπει να διδαχτούν από αυτήν. Με αποτέλεσμα εμείς τώρα που σκάσαμε τέλος πάντων στο πυροτέχνημα το ευρωπαϊκό μόλις πριν κάποια χρόνια, αυτοί ήδη μπορεί να, παράδειγμα, ένα βράδυ ένας Αυστριακός είναι στο μαγαζί και ενώ συζητούσαμε μου απαγγέλει η Όμηρο. Ναι. Τρόμαξε να τον σταματήσω, είχε φτάσει και θυμάμαι σε μια παράγραφο. Περήφανος, χαρούμενος. Και έλεγε με την προφορά, δεν καταλάβαινε φυσικά πολλά πράγματα, αλλά ήταν χαρούμενος και κοίταζε τα μάτια του, σπινθυρίζανε. Ναι, ναι. Έκανε ναι. Βάφτισμα στον πολιτισμό και σε ναι, φαντάσου τώρα έναν όποιον τυχαίο από την Ελλάδα, τον έχεις δίπλα του. Τι θα μπορέσει να πει ο Έλληνας. Μα είναι αλήθεια αυτό. Αν είχε δίκιο ότι ο διαιτητής φύριξε πέναλτι, εκεί θα μπορεί να πιάσει κουβέντα. Ο γιος του Στέλιου, ο Γιώργος, έμαθα ότι μαθαίνει αρχαία. Ναι. Είναι συγκινητικό αυτό. Δηλαδή, αρχαία, είναι... όχι με την έννοια του παλαιού. Όχι, έτσι. Όχι. Ναι, ναι. Αυτό είναι Ελληνόπουλο βέβαια. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι Ελληνόπουλο, φαντάστερα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Για την Ελλάδα τι σκέφτεσαι όπως είναι σήμερα. Την παρακολουθείς καθόλου, ψηφίσεις από τι παρακολουθείς. Καθημερινά είμαι πιο πολύ στην Ελλάδα παρά στη Γαλλία. Τι σκέφτεσαι για την Ελλάδα έτσι όπως είναι σήμερα. Τι. Φοβάμαι. Φοβάσαι, Ναι. Και φοβάσαι παρόλο που δεν είσαι εκεί. Ναι. Φαντάσαι που η ζωή σου είναι εδώ. Ναι, περισσότερο φοβάμαι. Περισσότερο φοβάσαι. Διότι είμαι εδώ, γιατί αν ήμουν εκεί, ίσως να, τα πράγματα να με ανάγκαζαν να πάρω μια θέση μάχης. Ενώ από εδώ αισθάνεσαι ότι δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Εκτός το να πενεύω τον εαυτό μας όσο μπορώ. Ξέρεις, πολλές φορές, ας πούμε, διαπιστώνω από συνδρομητές μου που ζουν στο εξωτερικό και κάνουν ένα είδος κατήχησης. Μας κάνουν ένα είδος κατήχησης. Λέω, παιδιά, ακούστε. Το να κάνεις κατήχηση από μακριά είναι εύκολο. Θέλετε να έρθετε εδώ να αγωνιστούμε μαζί. Ελάτε εδώ να αγωνιστούμε μαζί. Μην μου λες τι πρέπει να κάνω στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που κάνω στην Ελλάδα, ό,τι μπορώ το κάνω. Ναι, ο καθένας κάτι κάνει. Εντάξει, λοιπόν, μην μου λες τι πρέπει να κάνω γιατί είσαι καλύτερος. Αν είσαι καλύτερος, γιατί δεν έμεινες εδώ να πολεμήσουμε μαζί οι καλύτεροι και έφυγες. Κοίταξε, μπορεί να κάνει και ένα πόλεμο εισάξιο από μακριά. Εγώ νομίζω ότι τον κάνω αυτό. Δεν ξέρετε τι είναι να είσαι στο εξωτερικό και επί τουλάχιστον 7-8 χρόνια συνεχόμενα με την κρίση την ελληνική. Να ακούς από όλα τα media, ραδιόφωνα, έντυπο,
ό,τι είχε σχέση με διάδοση νέων, ότι οι εκμεταλλευτές, οι τεμπέληδες. Ναι, ναι, πολύ άσχημα. Οι ομοφυλόφιλοι κτλ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ άσχημα. Να το τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ αυτό. Και να έχει ακουμπήσει το σπίτι σου μέσα αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Και να πας να πάρεις το λόγο και να σου λέει. Άσε μας τώρα, αφού ανήκεις στα pigs. Ναι, ε, στα pigs. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ακόμα και άνθρωποι με πολύ καλή διάθεση που, που σε γνώριζαν και σε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, τους επηρέασε πάρα πολύ το πράγμα αυτό. Σε κοίταζαν απαξιωτικά. Έχει αλλάξει καθόλου αυτή η στάση των Γάλλων αυτή τη στιγμή ή των ξένων γενικά απέναντι στην Ελλάδα μετά από τα χρόνια αυτά? Το ξέχασαν όχι γιατί η Ελλάδα έχει κάνει κάτι. Το ξέχασαν γιατί τους δεν τους φυλατούν πλέον τα μίδια. Ναι. Τους δίνουν άλλο πράγμα. Παίζουν άσχημο ρόλο τα μίδια γενικώ παντού. Όχι είναι κατευθυνόμενα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι, γενικώς. Παντού. Μα είναι εργαλείο που μπορεί να ασκήσει πολιτική μετά αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Το αφήσει την δίκη του τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί αφήνοντα την δίκη του μπορεί να σου στραφεί και εναντίον σου. Δεν μου λες. Αλλά το ήθος όμως της ενορχίστρωσης των μέσων αυτών. Το ιερατείο τι ρόλο παίζει εδώ? Πού, εδώ? Το ελληνικό ιερατείο. Α. Ποια? Παιδιά, συγγνώμη, έτσι. Ό,τι θες να πεις. Εγώ σε ρωτάω. Όχι, ό,τι θέλω. Ό,τι έχω διαπιστώσει. Ναι, θα πεις δεν απαντάω, αν δεν θέλεις. Όχι, όχι, μπορώ, δεν κάνω πρόβλημα. Εξάλλου το ξέρουν οι περισσότεροι, έτσι. Πρώτα. Το λέω γιατί αναφέρομαι στο ιερατείο. Όχι γιατί έχω κάποια αιμόνη ιδέα, αλλά γιατί ξέρω ότι το ιερατείο γενικότερα παίζει ένα ρόλο. Ίσως ανάλογο του ρόλου που παίζουν τα μίντια σε άλλο τομέα. Όχι, είναι. Σε άλλο επίπεδο. Είναι καθαρά η εξουσία. Ναι. Η εξουσία. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο τέτοιο είδος εξουσίας, μπορεί να είναι και απαραίτητο. Αλλά εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να δούμε και την αποτελεσματικότητά του. Όσον αφορά την ποιότητα του έργου του, τι παράγει, τι απήχηση έχει, ποιες είναι οι προτάσεις του, το ήθος των εκπροσώπων του. Ότι χρήζει κρίσης και ανάλυσης. Ναι. Θα πρέπει να πούν τι ακριβώς θέλουν. Γιατί, αν δεν είναι παράδειγμα ο ρόλος τους μότι περνάει από τα χέρια τους και όπου να χρησιμοποιούν όλα αυτά που περνούν από τα χέρια τους είναι μόνο και μόνο να μου πει αυτό που μου έλεγε και η μαμά μου, να αγαπάς τον πλησίον σου και τους ανθρώπους σου, νομίζω ότι είναι μεγάλο τεθωρακισμένο για έναν πόλεμο που δεν υφίσταται. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Εδώ το ιερατείο, ας πούμε, το ορθόδοξο ιερατείο, ενώνει τους Έλληνες ή δημιουργεί προβλήματα? Τους ενώνει με το όπως νομίζει αυτοί ότι πρέπει να είναι ενωμένοι. Πώς πρέπει, δηλαδή τι πρέπει να ενώνει τους Έλληνες? Ρωτάω, εγώ θα ρωτάω, εγώ δεν απαντάω. Όχι, και εγώ τον εαυτό μου ρωτάω, ναι. Και ίσως να βρω και κάποια απάντηση. Ναι. Τι μπορεί να ενώσει τους Έλληνες? Αν πάρουμε την πλευρά της καρικατούρας, άλλοι είναι με ένα κόμμα, άλλοι είναι με μια ποδοσφαιρική ομάδα. Οι υπόλοιποι, άλλος του βουνού, άλλος της θάλασσας, άλλος τρώει κρέατα, άλλος τρώει λαχανικά. Έτσι. Λοιπόν, είναι ήδη χωρισμένα αυτά. Υπάρχουν οι ομάδες αυτές, οι Ολυμπιακάκηδες, οι Πασοκτζίδες, είναι Δημοκράτηδες, οι Χρυσαυγού, όπως τους λένε όλους αυτούς εκεί. Τέλος πάντων, μετά όλο μαζί αυτό το πράγμα σκεπάζεται από κάτι που να είναι ενιαίο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει κάτι που να τους ενώνει αυτούς όλους? Υπάρχει κάποιος μανδύας που μας θες, είσαι Ολυμπιακάκης, Πανακάκης ή οτιδήποτε άλλο, που όταν σε δει ο άλλος ή να μιλάει από μόνος το μανδύας, να αυτός είναι ένας Έλληνας. Και γιατί να το πει όμως? Οι Γάλλοι σαν λαός δεν είναι έτσι? Στην ίδια μοίρα με εμάς. Στην ίδια είναι, ναι. Τέλεια κάνουν και αυτοί. Κοίταξε, υπάρχει ένας αόρατος ενορχιστρωτής της καθημερινότητας των όχλων. Έτσι. Έχουν από καιρό φροντίσει να μην αισθάνεται κανείς υπερήφανος για τον τόπο καταγωγής του. Υπερήφανος με ποια έννοια? Εγώ το παράδειγμα είμαι από ένα χωριό που είναι στην δεξιά κήτη του Αχελώου. Μου αρέσουν 10 πράγματα. Γι' αυτά είμαι περήφανος που μου αρέσουν. Ναι. Όχι που είναι αυτό που είναι.
Δηλαδή, διαπιστώνω ότι έχω χώρο. Η ζωή μου, τα πατήματά μου έχουν αφήσει χνάρια. Ξέρεις τι με πληγώνει πολλές φορές. Έχω πάει 3 φορές στην Αυστραλία, σαν επισκέπτης βέβαια. Και ακούω τους Αυστραλούς να λένε I'm proud to be Australian. Δηλαδή. Και είμαι περήφανος που είμαι Αυστράλος. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν τα ακούς εύκολα από Έλληνα. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Το λένε μερικοί, αλλά μπορεί να χαρακτηριστούν έτσι. Ναι. Δηλαδή, εγώ πια ενώ κατά βάθος αισθάνομαι καλά που είμαι Έλληνας, γιατί αισθάνομαι πραγματικός Έλληνας, όμως όταν βλέπεις αυτό το χάλι γύρω, φοβάσαι να το πεις. Ναι. Περήφανος. Λέω τι περήφανος, εδώ πέρα μας καταραίουμε. Έχουμε καταρρεύσει. Έχουμε καταρρεύσει. Ναι. Τώρα πληρώνουμε να προσέξουν ότι είμαστε στο βάθος και μήπως ρε παιδιά έχεις καμιά μπετονιά κάποια μέρα μια σκάλα να μας ρίξει. Αν μας ακούσει, έτσι. Εμείς πρέπει να βγούμε. Ο πάτος έχει ένα μόνο πράγμα. Ότι μπορεί να σκάψει και βαθύτερα. Ναι, γιατί λέμε καμιά φορά φτάσαμε στον πάτο του βαρύλιου. Δεν ξέρουμε αν φτάσαμε. Μπορεί να πάμε στον πάτο με τσάπες και με γκασμάδες. Ναι, έλατε. Και όχι με ανεμόσκαλες. Έτσι. Θέλω να σου πω, θα μου παίξει ένα τραγουδάκι. Τώρα. Ή ένα ή δύο, δεν ξέρω. Γιατί λες να μας παρεξηγήσεις, να μας κλείσουν μέσα. Όχι, δα. Δεν παίζω καλά γι' αυτό. Δεν παίζεις καλά. Μια χαρά παίζεις. Μια χαρά παίζεις. Μια χαρά παίζεις. Όχι, όχι, εγώ όχι, όχι τώρα, λίγο αργότερα είσαι. Εμένα έτσι μου πάνε. Πότε θα πάμε αλλού. Να πάρουμε μια άλλη. Να πάμε αλλού να είμαστε πιο μόνοι μας, να είμαστε πιο ωραία. Ναι. Ωραία. Κανένα αυτοκίνητο εδώ και τα λοιπά. Ωραία. Ναι, αυτό είναι, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι αυτός, γιατί στήθηκε απέναντι από ένα φακό. Δεν στήθηκε πάνω από ένα φακό. Εγώ συζήτησα να στήθηκε απέναντι από ένα φακό. Γιατί... Ναι, αλλά εγώ το δέχτηκα όμως. Ναι, αλλά πίστευα, ναι, αλλά πίστευα ότι είχες να πεις πράγματα και δεν είπες λίγα. Δεν ξέρω, μπορεί να. Όχι, όχι. Αν λυθεί η γλώσσα μου, δεν να πω και περισσότερο. Να πεις, τι να μην. Α την αλυθεί. Λύσα σκηνιά. Τι να πρωτοποιήσει. Δεν δώσει εσύ καμιά ιδέα. Τι να πρωτοποιεί. Μα εσύ είσαι εδώ πέρα, δεν ζω εγώ. Εσύ διαπιστώνεις πράγματα εδώ. Διαπιστώνω παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που διαπιστώνω είναι αυτό το δίθεν αναπάντεχο. Με τις εκλογές τις προχθεσινές. Α, δίθεν αναπάντεχο. Τι έγινε, βγήκε τελικά, βγήκε τελικά η. 20-30 πόσο πήρε εκεί, μαζί με τους που θα τη συμπληρώσουμε, θα φτάσουμε κάπου 38 οι εκτιμήσεις. Έτσι. Ναι. Μπορεί να αρκεί, μπορεί να μην αρκεί, αλλά θα δούμε. Πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εάν παράδειγμα η αριστερά που θρηνεί κινείται της, έτσι. Ναι. Και να ρωτιέται για ποιο λόγο έχει χάσει. Ναι. Εγώ θα σας μιλήσω από πρώτο χέρι, γιατί όλο το περιβάλλον μου είναι, όπως νομίζει το ίδιο, αριστερό. Και δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί περνάνε στο μαγαζί τακτικά, είτε ζητώντας συμπαράσταση, νομίζοντας ότι ψηφίζω εγώ στη Γαλλία, δεν ψηφίζω στη Γαλλία, είμαι Έλληνας. Στις τοπικές ναι, στις βουλευτικές όχι. Απορούν, μάλλον φοβούνται και ανησυχούν για το ύψος των ποσοστών που πήρε η παράταξη, ναι. Που φοβούνται. Δεν θυμούνται όμως ότι όταν αυτή η παράταξη είχε μόνο 22 ή 20 ή 18 ή 15 πολύ παλιότερο, για να φτάσει μέχρι τα 30 τόσο που είναι σήμερα, έχει πάρει και από τους ίδιους ποσοστά. Έτσι, δεν μπορεί να τα βρει από αλλού, από το 100% τα πήρε. Έτσι. Άρα, αν έχει φύγει ποσοστό από τα δικά τους τα μαντριά, ναι. Και έχει πάει στους άλλους, αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι, αυτοί που ασχολούνται, που φροντίζουν το να μείνουν οι ψηφοφόροι τους στη δικιά τους την παράταξη, σημαίνει ή δεν είχαν κάτι να τους πούν σύμφωνα με το τι συνέβαινε κατά καιρούς, ή αν αυτό που τους έλεγαν δεν ήταν στο ύψος των αναγκών τους. Παράδειγμα. Τέτοια κουβέντα με τον Μπρούνο. Φίλος, η πιο πολύ είναι εκπαιδευτική από τον κύπλο μου. Ποιο Μπρούνο λες, αυτό που πήρα συνέντευξη. Όχι, ένα δικό μου Μπρούνο εδώ. Λοιπόν, ο οποίος είναι καθηγητής. Και ανησυχούσε, πω και τι θα γίνει, γιατί θα κάνουμε, του λέω Μπρούνο. Εγώ όταν πηγαίνω σε ένα χωριό, επισκέφτομαι δύο πράγματα. Τα πρώτα πράγματα, όταν θα πάω για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε πόλη, σε οποιοδήποτε χωριό, θα είναι μόνο δύο. Το πρώτο θα είναι η στήλη των ηρώων και το δεύτερο θα είναι το νεκροταφείο τους.
Μου λέει γιατί. Του λέω έτσι βγάζω ένα μέσο όρο. Ποιες είναι οι οριζίνα, πώς το λέμε το οριζίνα. Οι αρθόχθονοι. Οι καταγωγές των ονομάτων, των επιθέτων, των ανθρώπων που είναι θαμμένοι. Ναι. Στους δύο τελευταίους πολέμους, πόσα άτομα είναι στη στήλη των ηρώων του κάθε χωριού. Γιατί αν είναι στη στήλη των ηρώων, πάει να πει πέθαναν στη μάχη. Δεν πέθαναν στο χωράφι, ούτε στο νοσοκομείο. Και βάζει να παίρνει κάμερα. Ναι, ναι. Ούτε στο νοσοκομείο. Ναι. Του λέω πώς μπορείς να αγνοήσεις ότι από εκείνον τον τύπο που μόλις πέθανε είχε ήδη τρία παιδιά, ναι, τα οποία με τη σειρά τους έκαναν και αυτά άλλα τρία, και τα τρία κάναν από άλλα τρία και 15 ο καθένα. Σήμερα τα παιδιά αυτά όταν σπρώχνονται προοδευτικά τόσα χρόνια τώρα και τους λείπει έδαφος, τους λείπει μέλλον, δεν έχουν επενδύσει από προπάπου στην χώρα τους, στο σπίτι τους πρώτα, στη γειτονιά τους μετά, στο χωριό τους κατ' επέκταση, στην επαρχία τους, και άμα μας περισσεύει για το γαλαξία, γιατί όχι. Έτσι. Ναι. Προς το παρόν δεν έχουμε ούτε για την αυλή μας. Δεν μπορείς να τον αγνοείς τον άνθρωπο αυτόν όταν σου παραπονιέται και σου λέει ρε φίλε, πήγα πάλι να απάντησε σε μια αγγελία για εργασία και δεν με πήρανε. Και μετά από δύο μέρες βλέπω κάποιον άλλον που έχει άλλο χρώμα. Δεν μας νοιάζει να έχει άλλο χρώμα. Μπορεί να είναι κίτρινος με μπλε βούλες. Δεν μας νοιάζει αυτό. Αυτό που μας νοιάζει είναι πώς συμπεριφέρεται σε ένα γενικότερο σύνολο. Δεν σου λέω ότι εμείς έχουμε το δίκιο και αυτός έχει το άδικο, άρα αυτός πρέπει να συμμορφωθεί. Δεν γίνεται να αλλάξει ένα λεωφορείο μόνο και μόνο επειδή μπήκε άλλος ένας επιβάτης μέσα. Σωστό. Έτσι. Και αν το λεωφορείο έχει μόνο 54 καθίσματα και τους έχει κοστίσει ο κούκος αηδών για να πάρουν τη θέση αυτή, και εσύ βάζεις και όρθιους και πάνω από αυτό όπως στις Ινδίες, όπως στο Πακιστάν, με τα κατσίκια και με τα τσουβάλια και να πάτε όλοι στη χαράδρα. Αυτό κάποιοι το αντιλαμβάνονται. Είναι δεν είναι της αριστεράς ή της δεξιάς. Και όταν πέφτουν σε μια αφήγηση ενός που πολιτικού που είδε και αναρωτιόταν μάλλον πριν τι να τους πω ρε γαμώτο, πώς τους καταφέρω να πάρω και εγώ ένα κάποιο σουστούλι. Θα κοιτάξω τα προβλήματά τους. Τι προβλήματα έχουν αυτοί, από τι ανησυχούν. Ανησυχούν από τους ξένους. Ανησυχούν από την ακρίβεια, σιγά τα αίματα. Ναι, όμως εσύ δεν τους το λες. Ο άλλος που παραγωνιέται ότι σου φύγανε. Εσύ λες ανοιχτά σύνορα, οι θάλασσες έχουν ψάρια και όχι αυτό. Οι γουόξ, έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί σου πόρεψε κανείς να είσαι ευτυχισμένος. Πρέπει να υιοθετήσεις ένα παιδί για να είσαι ευτυχισμένος. Το μόνο μήνυμά σου, δηλαδή, ό,τι έκανες σαν με την ιδιαιτερότητα που έχεις όλη τη ζωή, ήταν να μας φέρεις πρώτης. Να αποδεχθούμε το λάθος μας ότι δεν σου επιτρέψαν ποτέ να κάνεις υιοθέτηση. Αυτό είναι το μήνυμά σου. Μέχρι τώρα ποιος επιέρχεται, ρε φίλε. Έλατε. Εσύ δεν έχεις φίλους κάποιους. Έχω, ή που ξέρεις, ή που υποψιάζεις, ή που βλέπεις από μακριά. Ναι, ναι, και αν δεν έχουμε φίλους, είναι γνωστή. Και λοιπόν, λέμε, τι θα κάνουμε αυτό. Θα στήσουμε καινούριο μέλλον της ανθρωπότητας. Βλέπεις ο άλλος τώρα έρχεται από την Αμερική εκεί και αναλαμβάνει το ρόλο του ηγήτορα ενός κόμματος. Και βάζει πιο πολύ μπροστά το ότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα παρά το τι θα κάνουμε με αυτή τη διαολοχώρα, να πούμε. Έτσι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς. Εκτός αν δεν το θέλει αυτός και του συμβούλεψαν να το παίξει μάλλον. Και ξέρεις και τα μέσα ενημέρωση προηγουμένως για τα οποία αναφερθήκες. Αναφέρθηκες και αναφέρομαι κι εγώ. Ναι. Αυτό το ρόλο παίζουν και αυτά. Το προωθούν αυτό. Ναι, αλλά όμως. Το προωθούν αυτό. Πόσα λεφτά μπορεί να. Για ποιους λόγους που δεν νοιάζεσαι καν θεωρείς ότι πρέπει να πληρώνεσαι κιόλας. Δεν ξέρω, κατανοητός έγινε. Βεβαίως έγινε κατανοητός. Απόλυτα. Να, θέλω, από να μένα τουλάχιστον, ναι. Να κάνω κάτι, να σε εξυπηρετήσω. Τι δεν μπορούσα να κάνω. Ναι. Να με στείλεις να σκοτώσω κάποιον. Να σκοτώσω μια χώρα. Να αλλάξω την ηθική κάποιου. Επειδή με πλήρωσες. Απίστευτο είναι. Και ξέρεις, υπάρχει η πίστη ότι αυτός ο άνθρωπος, όχι, στον οποίο αναφέρθηκες αμέσως πριν σαφώς, δεν ξέρω ποιον εννοείς. Είπα και το όνομά μου. Ενδέχεται να είναι κυβερνήτης μετά αύριο. Χώρα. Τότε τι, γιατί με ρωτούσες πριν πώς τη βλέπεις την Ελλάδα σήμερα. Και σου είπα ότι φοβάμαι. Ναι, έχεις δίκιο. Και εγώ φοβάμαι πιο πολύ γιατί τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ζουν εκεί. Και εγώ τα δικά μου προσπαθώ να τα κάνουν να αγαπήσουν και να μην κόψουν ποτέ από Ελλάδα. Άμα τα βλέπουν προοδευτικά και αυτά το ίδιο θα υποστούν, έστω και από όπως της. Και οι φιλέλληνες ακόμα.
Όλοι πρέπει να φροντίσουμε τη χώρα μας. Δεν είναι. Πρέπει να, να ανιχνεύσουμε ο ένας τον άλλον τις ομοιότητες. Να σταματήσουν αυτά τα... Όχι διασκέδαση. Ψυχαγωγία. Η διασκέδαση μπορεί να διασκεδάσεις κλωτσώντας έναν σκλάβο. Μαστιγώνοντας έναν αγαϊδούρι. Έτσι. Περιπέζοντας έναν που δεν γουστάρεις. Αυτό όμως είναι διασκέδαση, δεν είναι ψυχαγωγία. Στην ψυχαγωγία οφείλεις τον εαυτό σου. Στη διασκέδαση όχι. Όχι αναγκαστικά. Σωστά, σωστά. Εγώ πάντως δεν σου κρύβω ότι εκπλήσωμαι και από τον τρόπο σκέψης σου και από τον τρόπο έκφρασης. Δηλαδή δεν θα περίμενα ποτέ ένας μετανάστης. Μετανάστης είσαι. Εντάξει. Μετανάστης είσαι. Δεν θα περίμενα ένας μετανάστης τόσα χρόνια σε μια ξένη χώρα να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο και να παίρνει τέτοια θέση και για τη χώρα του που είναι μακριά και έχει να τη δει και πολύ καιρό. Α, αυτή είναι μακριά, όχι εγώ. Αυτή είναι μακριά, ε. Μα ναι, αφού... Αυτή είναι μακριά. Αυτή όχι, όχι, δεν έχει πρόσωπο. Δεν είναι κάτι που θα πεις να χτυπήσω την πόρτα της χώρας μου. Την πόρτα που χτυπάς και όταν είσαι έρχεσαι σε επαφή μαζί της, είναι μέσα από τους δικούς σου, τους γειτονές σου, τους παλιούς σου φίλους, τους συγχωριανούς σου. Αυτούς που συναντιέσαι σε διάφορα events, πώς τα λέμε. Events, ναι. Έτσι, μια γιορτή εδώ στη Γαλλία παράδειγμα. Έτσι, να πω και το παράπονό μου. Είμαι λοιπόν με τον πρόεδρο του Βαγγέλη, της ελληνικής κοινότητας της Γκρενόμπλα. Ναι. Μένουμε σε απόσταση και παίζουμε μουσική μαζί. Θα ανεβάσουμε και μια παράσταση τώρα σύντομα. Με τον οποίο κανονίσαμε να βρεθούμε αυτός από τη Βαλάνς στα 150 χιλιόμετρα νότια. Ναι, περάσαμε από εκεί, περάσαμε από εκεί. Και ανεβήκα τα πάνω. Και εγώ από τον Μπουρκεμπρες που είμαι, συναντηθήκαμε στη Λιόν που ήταν η βραδιά που θα γινόταν. Δεν θα περιγράψω τη βραδιά, αλλά φεύγοντας, κατεβαίνουμε έξω, θα περνούσε το αυτοκίνητο να τον πάρει αυτόν και συζητούσαμε τα τελευταία τα δικά μας. Και ξαφνικά σταματάει ένα αυτοκίνητο, κατεβαίνει μια κοπελιά κάτω, η οποία παίζει ένα μεγάλο ρόλο εδώ στη Λιόν, επίσημο ρόλο. Ελληνικά. Ναι, της ελληνικής τέτοιος, ας πούμε. Και ενώ με τον Βαγγέλη λόγω Δεκεμβρίου έκανε ένα κρύο έξω, είχαμε σηκώσει τις καμπαρτίνες μέχρι πάνω και περιμέναμε να έρθει το αυτοκίνητο τον πάρει και μιλούσαμε. Και έρχεται ένα άλλο αυτοκίνητο, κατεβαίνει αυτή η κοπελιά. Είμαστε κολλητά. Έρχεται μόνο σε αυτόν, τον χαιρετάει, δεν στρίβει καν το βλέμμα της να δει αν υπήρχε κάποιος άλλος δίπλα. Λένε μεταξύ τους τι είχαν να πούνε και φεύγει, δεν καληνυχτίζει τον δεύτερο. Μόνο αυτό. Αυτό είναι έλλειψη τάκτ. Πολλά είναι, πολλά, δεν είναι μόνο τάκτ, έλλειψη τάκτ. Δεν μπορεί, ίσως να έχει μάθει για μένα ότι λέω πολλά όπως λέω σήμερα. Δεν είναι πολλά. Για να τους εκθέτω. Δεν είναι έλλειψη τάκτ μόνο. Είναι και, θα έλεγα, εμπάθεια απέναντι στην αντίθετη άποψη. Αυτή ξέρει ότι έχει αντίθετη άποψη σε κάποια πράγματα. Λέω, εάν δεν ξέρω για ποια μιλά τώρα, έτσι. Εάν δεν ήξερε ποιο ήμουνα. Ήξερε όμω, φαντάζομαι. Γιατί, γιατί να μην σου μιλήσει. Άμα δεν ήξερε. Δεν με βλέπει και συχνά. Άμα δεν ήξερε, θα σου μίλαγε. Άρα ξέρει. Γιατί γι' αυτό δεν σου μίλησε. Άρα την ενοχλεί. Άρα και αυτή σαν Ελληνίδα που με βλέπει και εμένα σαν Έλληνα, έστω και αρνητικό ω ναι. Προ τα πιστεύω τη και τα θεωρώ τη, πάει να πει ότι με παρακολουθεί. Και δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις, ναι. Γιατί να το κάνει αυτό. Είναι λυπηρά πράγματα αυτά. Ποιο είναι το παιχνίδι της. Ναι. Δηλαδή, αν έχει να σώσει κάποια Ελλάδα, και πες πως η δικιά μου η έκδοση δεν αποτελεί μέρος του σωσήματος της ναι. Ελληνικότητος. Μα γιατί με παρακολουθεί. Αν με ξέρει. Αν δεν με ξέρει, είναι αγένεια. Είναι ντροπή. Και αυτό το έχουμε λίγο πολύ. Όλοι μας. Όχι, εγώ υποθέτω ότι σε ξέρει για αυτό σου μίλησε. Εγώ δεν το. Δεν θα εγώ είμαι σίγουρο. Χωρί να ξέρω. Χωρί να ξέρω σε ποια αναφέρεσαι. Θα σου πω μετά, off camera. Αλλά αν πέσει απάνω μας θα καταλάβει η ίδια. Έτσι. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Άρα έχω και αν έχει κάποιες αντιρρήσεις και είναι από αμηχανία που το έκανε έτσι. Μας φάγανε αυτά, ξέρεις. Αυτά που μας χωρίζουν είναι λίγα. Αλλά είναι τόσο δυνατά. Που ακυρώνουν αυτά που μας ενώνουν. Ναι. Και τι γίνεται λοιπόν, επειδή αυτό αρέσει στην υπάρχουσα εξουσία,
αφήρα τη νέα τάξη πραγμάτων που λέμε, το διέρη και βασίλευε, ναι. Ακόμα και τα διάφορα κομματίδια από κόμματα που τα λέω εγώ που ναι. δημιουργούνται είναι λαγοί του ναι. συστήματος. Ναι. Δεν είναι για να μας σώσουν, είναι για να κάνουν ένα δικό τους μαντρί. Μπορεί να μην κατευθύνονται κιόλας, να το δρουν έτσι και να τους παίρνει χαμπάρι αυτός, άστος να πάνε ναι. έτσι. Ναι, ναι, όσο πιο πολύ λέει γίνεται, το διέρη και βασίλευε, τόσο καλύτερα για μένα. Γίνεται ένα παράδειγμα, ρε, 100.000 κόμματα γίνεται. Στο ίδιο θέμα. Όταν ήμουν Ελλάδα μεταξύ 2002 και 2008, ερχόμουν Γαλλία τακτικά, έτσι. Μια από τις φορές που ήμουν εδώ, μια παλιά φιλενάδα με την οποία δεν είχαμε τελειώσει ακόμα ό,τι είχαμε αρχίσει, κανονίσαμε στον περίπλο αυτό να κάνουμε για μια βόλτα μαζί, νότια. Αυτή ήθελε να επισκεφτεί μια πόλη όπου είχε συγγενείς, γιατί είχε καημό να ανασυγκροτήσει το γενεολογικό της δέντρο. Μπα. Ναι. Και είμαστε λοιπόν προς την πόλη αυτή. Πηγαίναμε το αυτοκίνητο. Ξαφνικά βλέπω στην άκρη του δρόμου διαφημιστικό σήμερα ελληνική βραδιά, τζατζίκια, μουσακάδες κτλ. Περνάμε το χωριό αυτό, πηγαίναμε για αλλού εμείς. Το περάσαμε το χωριό αυτό. Στα 5 χιλιόμετρα, άλλο χρώμα, άλλη πινακίδα, άλλο μενού. Και άλλο όνομα της κοινότητας, του Δήμου που θα γινόταν. Ελληνική βραδιά, ορχήστρα, αυτό. Μην τα πολυλογώ, 5, 6, 10, 20 χιλιόμετρα ήταν όλη η περιοχή με αναφορές τέτοιες περί ελληνικής βραδιάς. Όχι την ίδια βραδιά, ξεχωριστές βραδιές και ξεχωριστές ημερομηνίες. Λέω, απορώ, τι διάλογο έχετε. Μήπως είμαστε καμιά περιοχή όπως η Απουλία, όπως ναι, ναι. που πήρε στον Μπρούνο. Με Καλαβρία και τα λοιπά, ναι. που να έχει καταλήματα, υπολείμματα από Έλληνες και να το γιορτάζουν κάπου. Πλησίαζε και μεσημέρι, κάπου θα τρώγαμε, σταματάμε, είχε ένα ποταμάκι εκεί, στην όχθη του ποταμού και είχε μια ταβέρνα με, έγραφε πάνω διάφορα σουβλάκια, αυτό, εκείνο, τα λέω στην κουβελιά, να κάτσουμε να φάμε εδώ, επιτέλους να μάθουμε τι γίνεται. Έρχεται η κουβελιά, η σερβιτόρα και της λέω, συγγνώμη, λέω, αυτή τη λέξη πώς την προφέρεις εσύ. Και έγραφε κολοκυθοκεφτέδες, που και εγώ δυσκολεύομαι να το πω. Κολοκυθοκεφτέδες. Ωραίο φαγητό, by the way. Ναι, μου λέει, δεν ξέρω, λέει, να ρωτήσω το σεφ. Λέω, δεν ξέρεις εσύ, λέω, όχι, λέει, εγώ είμαι, λέει, σερβιτόρα. Έρχεται ο σεφ εκεί, του λέω, καλά, πώς γίνεται, του λέω, έχουμε τώρα 20 χιλιόμετρα που βλέπουμε μόνο αυτό. Μου λέει, η περιφέρεια αποφάσισε να τιμήσει την Ελλάδα και με τα πολιτιστικά, τέλος πάντων, γραφεία εκεί, τους φορείς που ασχολούνται με τα πολιτιστικά, αποφάσισαν να το κάνουμε με τον τρόπο αυτό που βλέπετε σήμερα. Οπότε εμείς λέει για 15 μέρες όλη η περιοχή, ό,τι φας, ό,τι πιείς, ό,τι ακούσεις θα είναι ελληνικό. Μάλιστα. Το ίδιο βράδυ, στις διάφορες ανακοινώσεις που είδαμε, είχε και βραδιά ελληνικών παραδοσιακών χωρών και ελληνικής μουσικής αργότερα. Φτάνουμε εκεί στην ώρα μας, μπαίνανε οι άλλοι μέσα και είχε ένα ταμείο και εγώ απευθύνομαι ελληνικά τώρα, γιατί είχα ακούσει μέσα στον αριθμό των θεατών που ερχότανε, είχα ακούσει και κάποια ελληνικά. Λέω, θα έχει κάποιος Έλληνας, τουλάχιστον στο ταμείο θα είναι Έλληνας. Πραγματικά ήταν ένας τύπος Έλληνας εκεί, με πολύ σπαστά ελληνικά, μου έδωσε να καταλάβω περί τίνους πρόκειται και σκάει μύτε ένας τύπος, ένας ψηλός, μια γκαμπαρντίνα με μια γούνα εδώ στο γιακά και πιάνει την κουβέντα με ένα τουπέ, κάνε στην άκρη να περάσω, τέτοιο στυλ είχε, σου. Μου πιάνει και εμένα την κουβέντα, του λέω και εγώ και μου έκανε αυτά τα γνωστά. Και όταν εμείς είχαμε, ξέρω, ας πούμε, τρώγανε βελανίδια μου. Αμπά. Ναι. Και του λέω, συγγνώμη, είπε κι άλλα, δεν άντεξα εγώ, του λέω, συγγνώμη, του λέω, ρε φίλε, όλη η περιοχή αυτή εδώ για 15 μέρες θα εκφράζεται μόνο ελληνικά. Δεν το τιμάς αυτό? Δεν απάντησα καν. Γάλλος ήταν? Έλληνας. Στα ελληνικά μου τα λέγε. Α, στα ελληνικά σε. Ναι. Και ζει στη Γαλλία τόσα χρόνια, επαγγέλλεται στη Γαλλία, τους συναντά καθημερινά, έχει σίγουρα συνεργάτες, έχει σίγουρα γειτόνους, ίσως και η μισή του οικογένεια να είναι Γαλλίας, γιατί μάλλον είναι Γαλλίδα, δεν είναι παντρεμένος αυτός. Έχουμε αυτό το τουπέ. Νομίζουμε ότι κάτι έχουμε. Ότι ο κόσμος τρέφεται γύρω μας.
ότι είμαστε κάποιοι. Ναι. Ο κόσμος στρέφεται γύρω μας. Ναι, αλλά εμείς δεν τους... Και να θέλουμε να τους πούμε πως είμαστε εδώ, δεν φθουράει ο λόγος μας. Δεν μας ακούνε, δεν μας βλέπουν. Γιατί τους μιλάμε με τον τρόπο αυτό. Όχι να τους τιμήσουμε. Διαμόρφωσε χαρακτήρα, φίλε. Τι πας και μου κάνεις τώρα και προσκυνάς και ξεματιάσματα και καφέδες, ρεθίτσα, όπως λένε να πούμε γη. Και να αυτό και είχαμε άγιο που δεν τρακάραμε και δεν σκοτωθήκαμε. Και ο άλλος που σκοτώθηκε από το γεωτρακάρισμα. Δεν είχε άγιο. Τι ήταν αυτός. Μετά... Τον έστειλε ο Θεός να πάει να μας αποδείξει εμάς ότι εμείς θα έχουμε άγιο και αυτός ο κερατάς να πάει να αυτό. Έτσι. Αυτά είναι ιδιοληψίες, είναι προκαταλήψεις. Αυτή είναι η καθημερινότητα της Ελλάδος. Με όποιο τρόπο και να εκφράζεται, έχουμε πολλές προκαταλήψεις. Μας έχουν πάρει χαμπάρι οι εξουσίες. Μας έχουν σφιγμένο καλά το καμουτσίκι. Και όποιος πάει να ξεφύγει, περνάει. Έχουν εντωμεταξύ το ποτίσει το φαρμάκι μέχρι τη ρίζα. Μέσω δημοσίων υπαλλήλων, μέσω ενημέρωση. Είναι η ίδια μας τη μάνα. Ναι, ναι. Και έτσι δεν μπορεί να. Δύσκολα μπορεί να ξεμηθήσει να κάνει, ναι, κάτι. Ναι. Και όμως είμαστε ένα βήμα. Έχουμε το χέρι στο πόμολο και δεν θέλουμε να ανοίξουμε. Φοβούμαστε το τι θα βγει από απέναντι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσα να μιλάμε όχι ώρες, μέρες. Ναι. Εδώ θα το κλείσω όμως. Θα το κλείσουμε, ναι. Θα σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα το κλείσουμε με μουσική που θα πάμε να παίξουμε κάπου σε λίγο. Ναι. Έτσι, αν παίξει τραγουδάκια θέλω. Να παίξει τραγουδάκια. Να δω και πώς παίζεις. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ είμαι σίγουρο. Στο μικρό δωμάτιο μπορείς να δεις όσα δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες, και όσα μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αληθινό. Όλα είναι εκεί, εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο μικρό δωμάτιο όλα ή τίποτα. Αγάλματα θεολισμών ημένων και τι σε λένε στο που κάνεις όλα. Όλα είναι εκεί κι άλλα πολλά. Κάποτε φαντάστηκες. Όπως του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα κύματα της θλίψης του, της έγνης του το φως, το αίμα των θυσιασμένων και οι χαμένοι κόποι τους, το ψύχος, το δρυμί, το χωρισμό, τον χωρισμό. Το διαμαντένιο ειδόνι του βασιλιά της Κινάς, σιγιάλα από φάρους που σβηστήκαν και μαγικά τότε απάγνωστες φυλές, και φιβικά κορμιά και καλοκαίρια γαλανά, θάνατοι και φωτιές και αόρατη ομορφιά. Το διαμαντένιο ειδόνι του βασιλιά της Κινάς, σινιάλα από φάρους που σβηστήκαν και μαγικά τότε απάγνωστες φυλές, και φιβικά κορμιά και καλοκαίρια γαλανά, θάνατοι και φωτιές.
καταγγίξεις. Μπορείς να βρεις κλειδί, να ξεκλειδώσεις τη σιωπή τους. Αρκεί να πας, αρκεί να πας, όλα ανοιχτό.